Στις 19 Οκτωβρίου είχαμε την Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης για διεκδίκησης για μια αξιοπρεπή κατοικία για όλους. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες τις ευρωπαϊκές, τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη, όχι σε όλη την Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη, με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο, θα έλεγα. Δηλαδή, έχουμε υψηλούς φόρους, τα περίφημα χαράτσια, και μάλιστα τώρα η κυβέρνηση καταθέτει έναν ενιαίο φόρο ακινήτων, το οποίο τον έχει στείλει στη Βουλή για διαβούλευση. Πολλοί μιλούν, ίσως υπερβολικά, ότι η μικρή ιδιοκτησία πάνω στην κατοικία στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ποια είναι η δική σας γνώμη πάνω στο θέμα? Καταρχήν, είναι σωστή η διαπίστωση ότι κάποτε θεωρούσαμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα από τις χώρες της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση. Πριν από 6-7 χρόνια, αυτό το ποσοστό έφτανε το 90%. Αν ρωτούσε κανείς οποιονδήποτε, θα του έλεγε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόβλημα στέγης. Αυτό όμως είναι πια παρελθόν. Ήδη από το 2007-2008 και μέχρι σήμερα έχουμε μία ραγδαία πτώση αυτού του ποσοστού και σήμερα από τις ευρωπαϊκές μετρήσεις ξέρουμε ότι αυτό το ποσοστό έχει φτάσει σχεδόν στο 75%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι από την περίοδο του 2000, από τα μέσα του 1900, της δεκαετίας του 90 και μετά, η απόκτηση στέγης εξαρτήθηκε απόλυτα από το δανεισμό. Αυτό οφειλόταν κυρίως στη μεγάλη αύξηση της αξίας των ακινήτων, σε μια φούσκα στην πραγματικότητα, όπου κανείς πια με ίδια μέσα δεν μπορούσε να αποκτήσει κατοικία, οι τράπεζες μοίραζαν αφιδώς δάνεια και έτσι είχαμε μια αύξηση της τιμής των ακινήτων, με αποτέλεσμα η απόκτηση κατοικίας να γίνεται με δανεισμό. Όταν λοιπόν από το 2007-2008 αρχίσουμε να έχουμε μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών και ταυτόχρονα μια πολιτική από τις τράπεζες όπου δεν δανειοδοτούν πια, δεν δίνουν πια στεγαστικά δάνεια, έχουμε μια ραγδαία πτώση του ποσοστού της ιδιοκατοίκησης που αφορά κυρίως τα νέα οικοκυριά κτλ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που όντως είπες πριν. Δηλαδή, έχουμε μία επίθεση στη μικρή ιδιοκτησία, μία επίθεση στην ιδιοκατοίκηση, μία επίθεση στη στέγη, που ξεκίνησε με την ιστορία των χαρατσιών, θα μας πει και η Κατερίνα περισσότερα μετά. Και ενώ στην αρχή εμφανίστηκε ότι αυτό ήταν ένας πρόσκαιρος φόρος, τότε βέβαια κανείς μας δεν το πίστεψε. Σήμερα πλέον ξέρουμε ότι πρόκειται για μία μόνιμη φορολόγηση, οριζόντια, ανεξάρτητα από την εισοδηματική κατάσταση των οικοκυριών, που αποτελεί πραγματικά μία επίθεση στην ιδιοκτησία. Η επίθεση αυτή, πέρα από το γεγονός ότι είναι καθαρά φόρος πρακτική, έχει και ένα ευρύτερο νόημα. Με περισσό θράσος η κυβέρνηση μας λέει σήμερα, σε αντίθεση με τις πολιτικές που για 50 χρόνια στην Ελλάδα θέλανε την επένδυση στα ακίνητα σαν το βασικό μοχλό της ανάπτυξης οικονομίας, ότι σήμερα το να κατέχεις ακίνητα είναι ένα αντιπαραγωγικό κεφάλαιο και αυτό το αντιπαραγωγικό κεφάλαιο πρέπει να ρευστοποιηθεί προκειμένου να αναθερμάνουμε την οικονομία. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με αυτόν τον νέο φόρο. Το φόρο ακινήτων. Κατά την κυβέρνηση. Λοιπόν, η όλη υπόθεση είχε ξεκινήσει, όπως θυμόμαστε όλοι, με το ΕΙΤΙΔΕ, το οποίο είχε εισαχθεί με τον Βενιζέλο, το γνωστό τότε νόμο. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κίνημα απέναντι σε αυτό, κυρίως γιατί πέραν των υπολείπων θέλησε να συνδεθεί με την διακοπή ρεύματος, θυμόμαστε όλα τα γεγονότα που είχαν συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Το ΕΤΙΔΕ λοιπόν, όπως είχε αποφασίσει το ΣΤΕ, είχε κριθεί σύνομο, εντός εισαγωγικών πάντα, ως έκτακτος φόρος. Έκτακτος φόρος, ο οποίος θα μπορούσε να παραμείνει έως το 2012. Σε σχέση με αυτό, η επιλογή που είχε η επόμενη κυβέρνηση, αυτή που έχουμε τώρα, ήταν να το μετονομάσει σε ΕΤΑ, για να το έχουμε και το 2013. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό που εισάγεται τώρα είναι ακόμη χειρότερο. Ακόμη χειρότερο με την έννοια ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για φορολόγηση αστικών ακινήτων, αλλά κινούμενοι ακριβώς την ίδια λογική που είχαν και οι προηγούμενοι έκτακτοι φόροι, μπαίνουν πλέον στο τραπέζι και φορολογούνται
οτιδήποτε υπάρχει σε ακίνητο. Δηλαδή φορολογούν και τη μικρή αγροτική ιδιοκτησία, για παράδειγμα. Το οποίο είναι κάτι που φανταζόμαστε που μπορεί να οδηγήσει. Και πάσχει σίγουρα αντισυνταγματικότητας, όπως έχει ομολογήσει ήδη, όχι εμείς, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος πρόσφατα σε χθεσινή τοποθέτησή του. Ναι, η κυβέρνηση πάντως ισχυρίζεται ότι με το νέο αυτό φόρο θα φορολογηθούν πολλοί, οι περισσότεροι, αλλά με λιγότερα. Ισχύει αυτό πράγμα? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, με το προηγούμενο φόρο ισχύει μόνο για ποια περίπτωση? Ισχύει για την περίπτωση που κάποιος έχει ένα διαμέρισμα. Εκεί μπορεί να ισχύσει ότι σε σχέση με το ΕΤΙΔΕ ή το ΕΤΑ να είναι λίγο μικρότερο, γιατί είναι λίγο χαμηλότεροι οι συντελεστές. Όμως, ας σκεφτούμε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν κάπου σε ένα χωριό ένα ξεχασμένο χωράφι, για παράδειγμα. Έτσι θα μπει και θα φορολογηθεί και αυτό. Θα φορολογηθούν οι αγροτικές κατοικίες. Όποια χωράφια έχουν μέσα αγροτική κατοικία θα φορολογηθούν με άλλο τρόπο. Φορολογούνται τα χωράφια, τα οποία ξέρουμε σήμερα, ακόμη και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα φορολογούνται και αυτά τα οποία δεν καλλιεργούνται. Θα φορολογηθούν τα ακίνητα που είναι κλειστά. Μια άλλη διαφορά, δηλαδή ενώ είχαν βάλει τον κόσμο σε μια διαδικασία, αν θυμάστε, να διακόψει παροχές ρεύματος και τα λοιπά, ναι, προκειμένου να... Δεν ισχύει πλέον αυτό. Φορολογείται το ακίνητο ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός. Αλλά και ένα τελευταίο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι όσο προχωράμε προς τα επάνω, αν το δούμε γενικότερα είναι στην πολιτική τους αυτό, στην πολιτική επιλογή τη συγκεκριμένη και στο νομοσχέδιο, μειώνονται στην ουσία τα ποσά που καταβάλλονται. Δηλαδή η μεγάλη μεγάλη ακίνητη περιουσία θα φορολογηθεί, θα πληρώσει λιγότερα. Είναι σαφές αυτό, δεν έχουμε εδώ ακριβώς τους δείκτες για να σας πω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά δεν το αρνούνται και οι ίδιοι. Επομένως, δεν ισχύει αυτό που λέμε. Υπάρχει πλέον το μέγα θέμα των κόκκινων στεγαστικών δανείων. Δηλαδή δάνεια τα οποία αυτοί που τα πήρανε, λόγω ανεργίας, λόγω οικονομικών μειώσεων μισθών κτλ, αύξηση των φόρων, δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν πια. Τι γίνεται, ποιοι είναι οι αριθμοί για αυτό το θέμα? Λοιπόν, θα σας πω σύντομα τους αριθμούς, αλλά θέλω να κάνω μια επισήμανση. Δεν είναι μόνο τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια αρχικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος του Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή είναι σε καθυστέρηση κόκκινα το 23,5% των στεγαστικών δανείων, αυτά στα οποία αναφέρεστε, το 42,5% των καταναλωτικών δανείων και ένα μεγάλο ποσοστό, 27,5% των επιχειρηματικών δανείων. Είναι συνολικά ένα ποσό γύρω στα 62,2 δις. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό. Νομίζω ότι είναι και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, μαζί, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με αντίστοιχα ποσοστά που έχει η Ισπανία και η Ιταλία σε δανεισμό. Όμως το συνολικό, από ό,τι έχω δει πρόσφατα, ποσό, το κόστος δηλαδή, τα δάνεια που οφείλονται στην Ευρώπη έχουν φτάσει κάπου στο 1,2-3. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να πω σε σχέση με τα... Πολλές φορές μένουμε στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια και ο κόσμος νομίζει, θεωρεί, ότι κινδυνεύει μόνο η κατοικία όσων έχουν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια. Αυτό δεν ισχύει. Κινδυνεύουν με τον ίδιο τρόπο, γιατί η διαδικασία υπάρχει, όσοι οφείλουν και έχουν μπει σε κόκκινα, είτε από καταναλωτικά δάνεια, είτε από κάρτες. Η διαδικασία δηλαδή υπάρχει για να φτάσουμε στην κατάσχεση και τον πληστηριασμό. Το λέω γιατί πολλές φορές διατυπώνονται τέτοια ερωτηματικά. Από αυτή την περιγραφή πάντως, βγαίνει μια φοβερά σοφερή κοινωνική κατάσταση. Διαβάζω δηλαδή στις εφημερίδες ότι οι υπερχρεωμένοι συμπαλίτες μας εμφανίζουν κατάθλιψη κατά 45%. Και επιπλέον υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της μαζικοποίησης τα τελευταία χρόνια των άστεγων. Θα ήθελα λοιπόν μια περιγραφή και σε αυτά τα ζητήματα του. Καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά είναι έτσι. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση του αριθμού των αστέγων. Δεν υπάρχουν επίσημες μετρήσεις για το πώς είναι οι άστεγοι στην Ελλάδα. Υπάρχουν στοιχεία που μας έρχονται είτε από στατιστικά κοινωνικών υπηρεσιών είτε από οργανώσεις που ασχολούνται με το ζήτημα των αστέγων, που περιγράφουν, μιλάνε για ένα νούμερο της τάξης των 25.000 ανθρώπων στην Ελλάδα. Όμως αυτό το νούμερο είναι πολύ μικρότερο από την πραγματικότητα, γιατί δεν περιλαμβάνει τους μετανάστες, πολλούς μετανάστες, όλους τους μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά. Δεν περιλαμβάνει ανθρώπους που ζουν προσωρινά φιλοξενούμενοι,
σε φίλους, σε συγγενικά πρόσωπα κτλ. Δεν περιλαμβάνει ανθρώπους που είναι σε ιδρύματα, όπως είναι για παράδειγμα φυλακισμένοι, όπως είναι οι άνθρωποι που ζουν στα ψυχιατρία που ξέρουμε ότι σε λίγο θα κλείσουν και που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν στο δρόμο. Και φυσικά δεν περιλαμβάνει την νεανική κατοικία. Σήμερα κανένας νέος δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του, να φτιάξει ένα καινούριο νοικοκυριό, να αυτονομηθεί, να ζήσει τη ζωή του σαν νέος άνθρωπος. Άρα λοιπόν αυτός ο αριθμός είναι πολύ μικρός. Έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα αστεγίας. Επίσης η επίθεση στη στέγη, ο κίνδυνος για την, να βρεθείς χωρίς στέγη, πέρα από την ιστορία των κόκκινων δανείων, εμφανίζεται και μέσα από την ιστορία των εξώσεων. Εδώ χρειάζεται μια προσοχή, διότι η ιστορία των εξώσεων είναι ένα πιο σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου μπορεί να είναι, γι' αυτόν μπορεί το ενοίκιο να είναι το ένα μικρό συμπλήρωμα στο πολύ χαμηλό του εισόδημα. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με πάρα πολλούς συνταξιούχους. Άρα λοιπόν στο ζήτημα των εξώσεων χρειάζεται και μεγάλη προσοχή και κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόνοια για επιδότηση ανοικίων, για κοινωνική κατοικία, για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που φυσικά σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το ζωφερό κλίμα είναι λογικό να αναπτύσσονται φαινόμενα μεγάλης κατάθλιψης και πίεσης στους ανθρώπους. Καταρχήν να πούμε ότι ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα έχουμε μια τρομακτική αύξηση των αυτοκτονιών. Η αύξηση, για παράδειγμα, από το 2010 στο 2011 ήταν 26%. Και από το 2007 στο 2011 ήταν 45%. Δηλαδή μιλάμε για μια ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών. Πέρα όμως από αυτό και φυσικά από τις απογραμμές βοήθειας που έχουν απευθυνθεί οι άνθρωποι σε κατάθλιψη στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, ξέρουμε ότι τουλάχιστον το 20% από αυτούς που έχουν μιλήσει μιλάνε για αυτοκτονίες με καθαρή αιτία τα οικονομικά προβλήματα. Η δε αύξηση των αυτοκτονιών είναι μια καμπύλη η οποία είναι τελείως αναλογική με την αύξηση της ανεργίας. Σήμερα οι άνθρωποι βρίσκονται, ακόμα και αυτοί δηλαδή που δεν έχουν φτάσει στο όριο της απελπισίας, βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη πίεση, βλέποντας τις ζωές τους να καταραίουν και ταυτόχρονα φορτώνοντάς τους με την ενοχή, γιατί αυτό είναι το βασικό εργαλείο αυτή τη στιγμή των κυβερνητικών πολιτικών, με την ενοχή ότι φταίνε αυτοί για αυτό που τους συμβαίνει. Άρα, αν καλούμαστε να κάνουμε κάτι σήμερα, είναι να αποκαλύψουμε αυτή την πραγματικότητα, να αποκαλύψουμε ότι οι συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι άνθρωποι είναι προϊόν των πολιτικών και δεν είναι ένα ζήτημα ατομικής ευθύνης και ακριβώς να τους βοηθήσουμε μέσα από μια συλλογικότητα να ξεπεράσουν αυτό το συναίσθημα. Ωστόσο, παρά την ένταση του ζητήματος της στέγης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη από την 1η Ιανουαρίου του 2004 να αρτεί η προστασία από πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και μάλιστα να αρθεί και η προστασία μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Το ερώτημα λοιπόν μετά από αυτό είναι ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης, τι θέλει να κάνει και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι από τον Αύγουστο ξεκίνησαν οι πρώτες εξαγγελίες για αυτό το νέο μέτρο, δηλαδή της μερικής όπως την εμφανίζουν άρσης της αναστολής των πληστηριασμών, η οποία συνοδεύτηκε τότε με το περιβόητο success story. Μην ξεχνάμε όμως ότι το success story στην πράξη καταρρίφθηκε, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και ήταν το μόνιμο επιχείρημά τους, γιατί η δυνατότητα αναστολής των πληστηριασμών δόθηκε ήδη από το 2008, ακριβώς γιατί ξεκινούσε η ύφεση. Ήμασταν σε περίοδο ύφεσης. Πάψαμε να είμαστε. Άλλαξαν οι συνθήκες σήμερα. Έχουν βελτιωθεί, έχουν δοθεί οι όροι εκείνη στην ελληνική κοινωνία που μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικά αυτή την κατάσταση. Όχι. Επομένως, αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν θα είναι να αρχίσουν, να ξεκινήσουν σταδιακά, να ξυλώνουν το pullover που λέμε, την άρση της αναστολής των πληστηριασμών, δίνοντας κάποια κριτήρια, βάζοντας κάποιους όρους, θέτοντας κάποιους όρους.
όπως για παράδειγμα το ύψος του δανείου, αν είναι η αξία του ακινήτου πλέον μικρότερη, να αφορά την πρώτη κατοικία και διάφορα άλλα τέτοια χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν περιοριστούμε σε αυτό, προβλέπεται ότι τουλάχιστον 25.000 κατοικίες θα βγουν σε πληστηριασμό τον επόμενο χρόνο. Τώρα με ρωτάτε 25.000. Γιατί εκτός από, θα το ξαναπώ, δεν είναι μόνο η πρώτη κατοικία, δεν είναι μόνο τα ενυπόθηκα δάνεια. Μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, των ανθρώπων γύρω μας, έχει κάρτες και καταναλωτικά δάνεια και δεν τα έχει τυχαία. Τα πουλούσαν οι τράπεζες και μάλιστα υπήρχαν και μπόνους στους υπαλλήλους γι' αυτό, χωρίς καμία εξασφάλιση. Πιεστικά μάλιστα πίεζαν τον κόσμο, όσο μισθό και να έχει. Εξαιρετικά υψηλά επιτόκια. Τα οποία σε ένα μέρος το κεφάλαιο, κυρίως πιστεύω στα περισσότερα, έχει αποπληρωθεί. Έτσι. Τώρα, τι επιδιώκει η κυβέρνηση, να πούμε δύο πράγματα. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι είναι φανερό, ειδικά σε αυτή την επιλογή, γιατί εδώ δεν μιλάμε για αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να επιβάλλει η Τρόικα κατά τα συνήθη για οποιονδήποτε λόγο. Οι μόνοι που θα υποφεληθούν από αυτό θα είναι κάποια real estate συγκροτήματα, επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την μικρή ιδιοκτησία. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κινηθεί ξανά η αγορά. Έχουν το θράσος να το λένε πλέον αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς θα προχωρήσουμε σε επενδύσεις. Αν αυτή την ανάπτυξη ονειρεύονται για τη χώρα, καταλαβαίνετε τι μας περιμένει τον επόμενο χρόνο. Το ερώτημα που έχω να κάνω είναι το εξής. Δηλαδή, οι τράπεζες θα βρεθούν, ας πούμε, ότι γίνεται μαζικοί πληστηριασμοί. Θα βρεθούν με σπίτια τα οποία δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Πώς θα βοηθηθούν οι τράπεζες? Λοιπόν, οι τράπεζες δεν θα βοηθηθούν άμεσα. Δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που θέτεται ως ερώτημα. Το ζήτημα είναι ότι αν προχωρήσουμε σε μαζικούς πληστηριασμούς, αυτή τη στιγμή τα ακίνητα καλώς ή κακώς έχουν μια αξία. Άλλη συζήτηση περί των αντικειμενικών κτλ. Ας μην την ανοίξουμε τώρα. Οι τράπεζες έχουν κάποιες εξασφαλίσεις λοιπόν με βάση αυτές τις αξίες. Mm-hmm. Όταν θα αρχίσουν να εκποιούνται μαζικά τα ακίνητα, να ξέρετε ότι μετά στον τρίτο πληστηριασμό για το ίδιο ακίνητο είναι ελεύθερη τιμή. Επομένως μπορούν να βρεθούν να αγοράζονται ακίνητα σε εξευτελιστικές τιμές. Και καταλαβαίνετε αυτό. Για τις τράπεζες μεν η ασφάλεια που φαίνεται να έχουν καταραίει, αλλά με άλλους μηχανισμούς που ενδεχομένως παράλληλα κινούν και στους οποίους εμπλέκονται. Δεν φανταζόμαστε ότι οι τραπεζίτες δεν ξέρουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Αγοράζοντας με εξευτελιστικές τιμές, όπως σας είπα, ακίνητα μεγάλης αξίας, μπορούν είτε να τα πουλήσουν αργότερα σε άλλους επενδυτές που θα βρουν, είτε ακόμα και να τα μισθώνουν και ενδεχομένως και σε αυτούς από τους οποίους θα τα έχουν υπαρπάξει. Μάλιστα. Ανεξεζούμενα στην ουσία. Αυτό είναι, ξεκάθαρα. Ωραία. Μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, να έρθουμε λίγο και στο πρακτικό ζήτημα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος, τουλάχιστον αν μπορεί να κάνει κάτι στο νομικό επίπεδο. Δηλαδή, η ερώτηση μου έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή προς εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς τις ΔΕΚΟ, πιο κρίσιμα ΔΕΗ, δηλαδή ΕΙΔΑΠ. Αν κάποιος οφείλει και δεν μπορεί να πληρώσει, υπάρχει κάποια νομική προστασία για αυτό το θέμα? Και βεβαίως, συγγνώμη για να ολοκληρώσω την ερώτηση, και σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει νομική προστασία, μια και όπως είπαμε και προηγουμένως, η κυβέρνηση πάει να πάρει όλα πίσω? Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί έχω και κάποια πράγματα να πω σε σχέση με την νομική προστασία. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που υπάρχει για την προστασία των δανειοληπτών είναι ο νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη αφορά όμως μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Δεν αφορά δηλαδή όσους έχουν εμπορική ιδιότητα και μπορούν να πτωχεύσουν, γιατί θεωρείται ότι αυτοί έχουν πτωχευτική ιδιότητα. Αφορά την προστασία ή την εξαίρεση, αν θέλετε, από την εκποίηση, αποκλειστικά της πρώτης κατοικίας και με κάποια άλλα κριτήρια που βάζει ο νομοθέτης. Είναι το μόνο μέσο άμυνας που έχει αυτή τη στιγμή νομοθετικά ο δανειολήπτης. Το άλλο που έχει είναι η ανακοπή, βέβαια, σε κάθε διαταγή πληρωμής που του επιδίδεται και κάποιες άλλες νομικές μορφές που δεν είναι δόκιμο αναλυτικά να τις συζητήσουμε τώρα. Θέλω να πω ότι σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, ναι, ακόμη υπάρχουν, αλλά είναι ατελείς. Δηλαδή, για εμάς θα έπρεπε να έχει τροποποιηθεί ο νόμος Κατσέλη στην κατεύθυνση του να καλύπτει και άλλες περιπτώσεις. Θα έπρεπε να υπάρξει και μνήμα για τους
εμπόρους και τα επιχειρηματικά τους δάνεια, αλλά και τα δάνεια κατοικίας, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος που έχει, που είναι έμπορος, να έχει πάρει δάνειο για την πρώτη του κατοικία και να μην εξαιρείται. Ένα ζήτημα είναι αυτό λοιπόν που θα πρέπει να το δούμε, και μια σειρά άλλα κριτήρια, ότι θα πρέπει να υπάρξει και το ενδεχόμενο της εισάχθειας για κάποιους οφειλέτες που είναι μακροχρόνια άνεργοι, που έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά, και για τους υπόλοιπους μία μείωση αρχικά και του κεφαλαίου, αλλά και της δόσης της μηνιαίας κατά το ποσό της μείωσης του εισοδήματός τους, έτσι ώστε να μένει, να μην είναι πάνω από το 30% του εισοδήματος που έχουν σήμερα. Αυτές είναι προτάσεις. Αυτές είναι προτάσεις, ναι. Δεν υπάρχουν νόμιμα. Νομικά δεν υπάρχουν. Νομικά δεν υπάρχουν. Απλώς λέμε να αυτοκτεί νομικά, έτσι. Αλλά είναι μια πρόταση, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς. Είναι μια πρόταση της αριστεράς και μια πρόταση των κινημάτων, πιστεύω λίγο πολύ, των δικηγόρων. Αλλά πάντως σε νομικό επίπεδο πραγματικά δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο νόμος Κατσέλη, που σας είπα με ποιες εξαιρέσεις. Και η συνήθις διαδικασία. Είναι μια ασπιρίνη, δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται κάτω. Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι φυσικά η μόνη χώρα ευρωπαϊκή που είναι αντιμέτωπη με τη λέλαπα των πληστηριασμών. Όλες οι χώρες οι οποίες πλήγηκαν από την οικονομική κρίση του 2008, λίγο ως πολύ αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Βέβαια το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στο Νότο, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Θα ήθελα έτσι μια συνοπτική εικόνα το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες που επλήγησαν. Καταρχήν να πούμε ότι προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγη και τα ακίνητα έχουν εμφανιστεί σε πάρα πολλές χώρες Ευρώπης, σίγουρα σε όλες τις χώρες που έχει αγγίξει το μνημόνιο. Δηλαδή και παλιότερα είχαμε μία επίθεση και καταλήστευση του χώρου των ακινήτων στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, σε άλλες χώρες πρώην ανατολικές. Έχουμε προβλήματα πολύ σοβαρά ακινήτων σε χώρες που ακόμη δεν έχει αγγίξει το μνημόνιο, αλλά βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και έχουν εμφανιστεί φαινόμενα φούσκα στα ακίνητα, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία. Και βέβαια έχουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα στις χώρες που βρίσκονται σήμερα σε κρίση, είναι η Ιρλανδία, όπως είπες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία. Σε κάθε χώρα, σε όλες αυτές τις χώρες έχουμε μία ανάπτυξη κινηματικών αντιστάσεων με διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές εντάσεις, και φυσικά το πρόβλημα παίρνει διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά ανάλογα και με τις πολιτικές της κάθε κυβέρνησης, το πόσο σκληρή γραμμή ακολουθεί κτλ. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι η πιο μεγάλη επίθεση είναι στην Ισπανία. Εκεί όμως έχουμε και τις πιο οργανωμένες αντιστάσεις. Θα μπορούσα να πω δύο κουβέντες για το πώς σε άλλες χώρες, για παράδειγμα ας πούμε στην Ιρλανδία, μέσα από κινηματικές πρακτικές, διαπραγματεύσεις κτλ. Αναζητούν φόρμουλες για το χειρισμό της υπόθεσης. Με δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι αυτό που και εμείς συζητάμε, δηλαδή να πληρώνει κάθε νοικοκυριό την εξόφληση του δανείου του αφού εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Και ο δεύτερος άξονας είναι να κουρευτούν τα δάνεια ανάλογα με τη σημερινή αξία των ακινήτων. Διότι στην Ιρλανδία που είχαν τεράστια φούσκα, ακίνητα ας πούμε, που αγοράστηκαν με δάνειο με 150.000 έχουν φτάσει σήμερα να αξίζουν 25. Οπότε καταλαβαίνετε. Στον ίδιο δρόμο. Και στον ίδιο δρόμο φυσικά είμαστε κι εμείς. Συγγνώμη, για να διευθυνθεί κάτι. Τα κινήματα αυτά είναι από τα κάτω, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί βασικές οργανώσεις. Ναι, φυσικά. Και στην Ιταλία, αφήνω την Ισπανία στο τέλος γιατί θα πω γιατί εκεί έχουμε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Στην Ιταλία δουλεύεται αυτή τη στιγμή, ακόμα και από την κυβέρνηση, γιατί ακριβώς έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Έχουν δημιουργηθεί τόσο έντονα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία σε εμάς έρχονται. Και είναι εντυπωσιακό ενώ είναι γνωστά τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται, παρόλα αυτά η κυβέρνηση προχωράει σε αυτού του είδους τις πολιτικές. Στην Ιταλία, ας πούμε, πάνε στο να δουν μια φόρμουλα όπου θα υπάρχει η κατασχετική δέσμευση του ακινήτου, αλλά δεν θα προχωράνε σε πληστηριασμούς, δεν θα διώχνονται οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Όλα αυτά είναι λύσεις. Μπορεί να μην είναι οι σωστές λύσεις, αλλά είναι τέλος πάντων λύσεις που μειώνουν το κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτές οι προτάσεις εννοείς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περάσουν και από τη Βουλή. Ακριβώς, συζητιούνται σε κυβερνητικό επίπεδο. Στην Ισπανία, όπου έχουν υλοποιηθεί τα 5 τελευταία χρόνια 400.000 εξώσεις,
όπου αν μπει κανείς στο διαδίκτυο θα δει έχουμε δραματικές εικόνες, έχουμε οικογένειες να ξεσφυτώνονται με βία, έχουμε ανάπηρους ανθρώπους σε καροτσάκια να πετιούνται στο δρόμο, είναι τραγικές εικόνες που βλέπουμε στην Ισπανία. Από την άλλη μεριά όμως, την ίδια στιγμή, έχουμε ένα μεγάλο κίνημα ενάντια στους πληστηριασμούς, το οποίο έχει πετύχει και μια κοινωνική συσπήρωση. Θα πω ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι μεγάλα σωματεία που έχουν να κάνουν με τους πυροσβέστες, που έχουν να κάνουν με τους κλειδαράδες, αρνούνται να συμμετέχουν σε διαδικασία εξαιρετικών. Υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη. Όπως επίσης έχουν καταφέρει να αποτρέψουν και έναν μικρό σχετικά με το μέγεθος αριθμό πληστηριασμών, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μαζεύοντας, έχουν μαζέψει περίπου 1,5 εκατομμύριο υπογραφές ενάντια στους πληστηριασμούς, έχουν καταφέρει και έχουν επηρεάσει και υπάρχει αυτή τη στιγμή μία νομοθετική πράξη της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία λέει ότι καμία τράπεζα, κανένα πιστωτικό ίδρυμα, καμία ιδιωτική, ας πούμε, real estate fund κτλ. Δεν επιτρέπεται να κατέχει ακίνητο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατοικία, κλειστό και αχρησιμοποιητό, και σε περίπτωση που το κάνει έχει πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Και ήδη έχουμε ένα πρόσφατο περιστατικό απαλωτρίωσης ακινήτου προκειμένου να δοθεί για κοινωνική κατοικία. Φυσικά η κυβέρνηση Ραχώ, η οποία έχει μια πολύ σκληρή γραμμή, προσπαθεί να βγάλει αντισυνταγματικό αυτό το νόμο της Ανδαλουσίας, διότι υποτίθεται ότι αντίκειται στην ιδιοκτησία κτλ. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε μεγάλη επίθεση, αλλά έχουμε και μεγάλη κινηματική αντίσταση στις χώρες του Νότου. Επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως, οι νομικές επιλογές στην Ελλάδα, για να ξαναρχίσουμε στην Ελλάδα, οι νομικές επιλογές που υπάρχουν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα των πληστηριασμών ή κόκκινων δανείων και ό,τι έχει, είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Εξαντικειμένου τίθεται το ερώτημα το τι συμβαίνει από τα κάτω. Δηλαδή, αν η ελληνική κοινωνία, είπες προηγουμένως για την ευρωπαϊκή και τις ευρωπαϊκές χώρες και τι συμβαίνει, αν η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει να αυτοργάνονται η ίδια για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι παραδείγματα έχουμε και πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα, είπαμε ότι ουσιαστικά έχουν ανασταλεί. Αυτό στην πραγματικότητα. Μέχρι το τέλος του 2013. Έτσι. Γίνονται βέβαια πληστηριασμοί για ποσά πάνω από 200.000 ευρώ από ιδιώτες κλπ. Είναι μια άλλη υπόθεση η οποία εξελίσσεται. Και έχουν γίνει και απόπειρες πληστηριασμών από ΕΙΔΑΠ και εφορία, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες έχουν αποτραπεί. Ήθελα απλώς να ξέρει ο κόσμος ότι οι πληστηριασμοί γίνονται ή όταν θα φτάσουμε εκεί, θα γίνονται στα κατατόπους ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδας, δεν θα γίνονται δηλαδή στις κατοικίες. Όταν φτάσουμε πλέον στο να γίνει έξωση από την κατοικία κάποιου, ενώ έχει εκπληστηριαστεί η κατοικία του, είμαστε πάρα πολύ αργά. Είναι πάρα πολύ αργά. Έχει μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία. Αυτός είναι ο τρόπος που γίνονται στην Ελλάδα, τουλάχιστον οι πληστηριασμοί. Θα πω περισσότερα μετά γιατί το λέω. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει πρώτα να δούμε τώρα, κατά την άποψή μου, είναι να διαμορφώσουμε σύντομα και να συμβάλλουμε όλοι όσο μπορούμε σε αυτό το κίνημα των από τα κάτω, όχι να περιμένουμε να φτάσουμε στους πληστηριασμούς από τώρα, προκειμένου να υψώσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε ένα κύμα, πρώτο κύμα αντίστασης, γιατί αυτό το μήνα θα φέρουν ό,τι φέρουν στη Βουλή να ψηφιστεί και πρέπει ο κόσμος να το ξέρει, δηλαδή να κάνουμε και μια προσπάθεια να το αντιμετωπίσουμε πριν γίνει πραγματικότητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, να πω δύο πράγματα για το πού βρισκόμαστε σήμερα από πλευράς κοινωνικής οργάνωσης σε σχέση με αυτό το θέμα. Καταρχήν, παρότι όπως είπαμε δεν γίνονται πληστηριασμοί σε σχέση με τα χρήστα πιστωτικά ιδρύματα, έχουμε όμως περιπτώσεις πληστηριασμών που έχουν να κάνουν με χρέη σε δέκο, με χρέη σε εφορία, και για αυτές, και πολλές φορές αυτά είναι και για πάρα πολύ μικρά ποσά. Δηλαδή έχουμε περίπτωση πληστηριασμού για 700 ευρώ, ας πούμε. Και πρόσφατα είχαμε και μια περίπτωση πληστηριασμού, απόπειρας πληστηριασμού, για χρέος στη WIND. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, όσες
οι οφειλέτες τις κοινοποίησαν και τις μοιράστηκαν, έχουν αποτραπεί. Λόγω κοινωνικής αλληλεγγύης. Λόγω κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχουμε περιπτώσεις στην Κηφισιά, στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης, πρόσφατα στον Πύργο της Ηλίας, που ο κόσμος αντέδρασε μαζικά, πήγε, στήριξε τον οφειλέτη και βρέθηκαν λύσεις. Μπορεί να βρέθηκε μία λύση που να λέει ότι θα πληρώνει ένα μικρό ποσό σιγά σιγά. Μπορεί μέσα ο Δήμος να είπε ότι εγώ χαρίζω αυτό το... Η ΕΙΔΑΠ να είπε ότι εγώ χαρίζω. Η WIND το είπε. Η WIND πάντως το είπε. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και η πίεση και στην ουσία και ο κοινωνικός έλεγχος που δημιουργεί ένα φρένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Διάβαζα για έναν αλληλέγγυο που επανασύνδεσε το ρεύμα σε έναν. Το είχε κόψει η ΔΕΗ και τον αθώωσε το δικαστήριο. Αυτό είναι χθεσινή δικαστική απόφαση, ναι, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χαίρομαι που μας δίνεται την ευκαιρία να αναφερθούμε. Από την αρχή λέγαμε ότι το ρεύμα είναι, το ξέρουμε όλοι, κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει έτσι να αντιμετωπίζεται. Όμως, ο νόμος αναφέρεται ρητά στην ρευματοκλοπή. Mm-hmm. Στην πράξη, όταν εγώ συνδέσω το ρεύμα και το ρολόι παραμένει και καταγράφει, mm-hmm, δεν διαπράτεται κανένα αδίκημα ρευματοκλοπής. Mm-hmm. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι το δικαστήριο το χθεσινό, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη μου και το κίνημα και όλα όσα έχουν διαμειχθεί τον τελευταίο χρόνο και ποια είναι η πραγματική κατάσταση και πώς υπερασπιζόμαστε ένα κοινωνικό αγαθό, δικαίωσε στην ουσία το κίνημα, mm-hmm, των επανασυνδέσεων. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια επίσης μεγάλη νίκη και δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Άρα υπάρχουν δομές αλληλεγγύης στις οποίες μπορεί να προσφύγει ο κόσμος τα κάτω. Ήδη έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν. Καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και στο πανατικό συντονιστικό, που είναι ένα συντονιστικό συνελεύσεων και το οποίο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στο θέμα των πληστηριασμών. Έχει και μία κόκκινη τηλεφωνική γραμμή που μπορεί κανείς να απευθυνθεί. Αλλά και φυσικά υπάρχουν δομές αλληλεγγύης σε επιμέρους περιοχές. Υπάρχει, ας πούμε, στο Πέραμα, υπάρχει στο Ηράκλειο Κρήτης, υπάρχει στην Κεφαλονιά. Έχουν δηλαδή ξεκινήσει πρωτοβουλίες από τα κάτω που είναι πολύ ενεργές και δραστηριοποιημένες σε αυτό το τομέα. Υπάρχει κάποιο site στο οποίο μπορεί να βρει κανείς στην περιοχή του που υπάρχουν τέτοιες? Καταρχήν, με όλα αυτά τα στοιχεία που λέμε, ανάλογα με την περιοχή, αν χτυπήσει κανείς πληστηριασμοί κτλ., μπορεί να βρει. Εμείς, σαν αλληλεγγύη για όλους, έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε απέναντι σε ποιο πρόβλημα θα βρεθούμε πολύ σύντομα μπροστά, έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία, έχουμε φτιάξει μια μπροσούρα για τους πληστηριασμούς, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό καταρχήν ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να ξέρει τι συμβαίνει, τι πρόκειται να συμβεί, ποια νομικά εργαλεία έχει, τι δυνατότητες έχει να αντιδράσει. Αυτό είναι ένα εργαλείο. Είναι μια αρχή. Σκοπός μας είναι να υπάρξει ένας συντονισμός, να υπάρξουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, όπου ο κόσμος θα πληροφορηθεί και από εκεί και πέρα, φυσικά, εναπόκειται και στις τοπικές κοινωνίες να οργανωθούν και να πάρουν τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το πιο σημαντικό όμως είναι να καταλάβει ο κάθε πολίτης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με αυτό το πρόβλημα, ότι δεν είναι μόνος του. Ότι μπορεί να απευθυνθεί, ότι δεν πρέπει να ντρέπεται, γιατί ακριβώς αυτός ο φόβος, η ντροπή, η ενοχή, είναι που τον κάνει να ακυρώνεται και πολλές φορές να βρίσκεται αντιμέτωπος, να βρίσκεται σε πολύ δυσμενέστερη θέση από αυτή στην οποία θα βρισκόταν αν από την αρχή είχε αντιδράσει και είχε ενεργήσει με τα σωστά βήματα και τις σωστές κινήσεις. Θεωρώ λοιπόν και εγώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Τόνια, ότι θα πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι πρέπει να απευθύνεται σε όποιες συλλογικότητες αντίστοιχα υπάρχουν ή θα διαμορφωθούν στην περιοχή του. Νομίζω ότι είχαμε ένα προηγούμενο αντίστοιχο παράδειγμα με τα χαράτσια που λειτουργήσε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Από εκεί ξεκίνησε και όλη αυτή η υπόθεση που λέμε με την επανασύνδεση της ΔΕΗ, αλλά και κινηματικά προχώρησε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία και νομίζω
είναι φανερό σε όλους ότι είχαμε μία νίκη σε σχέση με την αποσύνδεση του ρεύματος από το λογαριασμό της ΔΕΗ και την απειλή της διακοπής ρεύματος. Mm-hmm. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν και την εμπειρία από τα συγκεκριμένα κινήματα που όλοι ζήσαμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε αντίστοιχα να προχωρήσουμε πλέον άμεσα όμως στη διαμόρφωση των κινημάτων για τους πληστηριασμούς. Εκ μέρους του Life.gr, να ευχαριστήσω και τις δυο σας για την συνέντευξη που είχατε την καλοσύνη να μας παραχωρήσετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και το Life για την πρωτοβουλία. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.